χαιρετισμό θα απευθύνει ο Ροΐδης Γιώργος, αντινάβαρχος εν αποστρατεία του πολεμικού ναυτικού. Φίλες και φίλοι, σύντροφοι και συντρόφισσες, αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για μένα να είμαι παρόν στη σημερινή συγκέντρωση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και να απευθύνομαι δημόσια σε εσάς, αποκαλώντας σας συντρόφους. Γι' αυτό σας ευχαριστώ και παρακαλώ συγχωρέστε από τη συγκίνηση. Είμαι εδώ για να ενώσω τα θέλω μου και τη φωνή μου με τα δικά σας, με τις δικές σας φωνές, για να κάνουμε ακόμα πιο δυνατό το ΚΚΕ. Το κόμμα που ήταν, είναι και θα είναι πάντα δίπλα μας. Μόνιμα μπροστά στα δύσκολα. Το κόμμα που δεν εγκαταλείπει ποτέ τον αγώνα. Σύντροφοι και συντρόφισσες, σε αυτή την περιοχή είναι έντονη η παρουσία των Αμερικανονατοϊκών που χρησιμοποιούν τις στρατιωτικές βάσεις του Άραξου και της Ανδραβίδας. Αλλά το ίδιο συμβαίνει στη Σούδα, τη Λάρισα, το Άκτιο, το Βόλο, την Αλεξανδρούπολη και σχεδόν σε κάθε γωνιά της πατρίδας, αφού οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, σημερινού Κινάλ και του δίθεν αριστερού ΣΥΡΙΖΑ, με το πρόσχημα της τάχα γεωστρατηγικής αναβάθμισης της χώρας, φρόντισαν σχεδόν κάθε στρατόπεδο, κάθε λιμάνι, κάθε στρατιωτικό αεροδρόμιο και κάθε σταθμό ραντάρ να γίνουν βάσεις ορμητήρια των υπερελιστών του ΝΑΤΟ και των Αμερικανών. Τα αστικά κόμματα και τα δεκανίκια τους φρόντισαν διαχρονικά με διάφορα προσχήματα και κάτω από βαρύγδουπους τίτλους να εμπλέξουν την Ελλάδα στους ευρωνατοαμερικανικούς υπερελιστικούς σχεδιασμούς που εξυπηρετούν μόνο τα συμφέροντα του κεφαλαίου. Δεν πρέπει κανείς να ξεχνάει ότι όπου πάνε το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι υπερελιστές σπέρνουν πολέμους και συμφορές στους λαούς. ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, Κινάλ ΠΑΣΟΚ και κόμματα ευκαιρίας και μιας χρήσης κινούνται στην ίδια ρότα της ευρωνατοϊκής στρατηγικής και γι' αυτό συμφωνούν απόλυτα. Νομοθετούν για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων αυτών των υπεριαλιστικών συμμαχιών. Παραχωρούν βάσεις και υποδομές σε όλη τη χώρα. Τα πιο αξιόλογα στελέχη, οι πιο καλά εξοπλισμένες και ετοιμοπόλεμες μονάδες στέλνονται εκτός συνόρων, δηλαδή όπου θέλουν τα ευρωνατοαμερικάνικα σχέδια και πολύ μακριά από το Αιγαίο και τη Θράκη, όπου προορίζονται για να διαφυλάξουν τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Εύλογα μπορεί κάποιος να αναρωτηθεί ποια ακριβώς συμφέροντα του λαού μας διακυβεύονται σε όλα αυτά τα μέρη. Ποια σύνορα υπερασπίζονται οι άριστοι των στρατιωτικών και οι χρυσοπληρωμένες από τον ελληνικό λαό στρατιωτικές, ναυτικές και αεροπορικές μονάδες που συμμετέχουν σε αυτές τις αποστολές, πότε στην Ισπανία, πότε στη Μαύρη Θάλασσα, την Ανατολική Μεσόγειο. Ασφαλώς όχι τα ελληνικά σύνορα. Πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους ότι η θεωρία πως το εθνικό συμφέρον επιβάλλει συμμάχους τους Αμερικανούς, τον ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα τεράστιο ψέμα. Τα σύνορά μας δεν εξασφαλίζονται με τέτοιες συμμαχίες. Έχει αποδειχτεί ιστορικά ότι αυτοί ουδέποτε ήρθαν αρρωγοί να στηρίξουν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, ούτε σε συνθήκες επεισοδίων, ούτε βέβαια και τώρα πρόκειται να τα στηρίξουν. Σύντροφοι και συντρόφισσες, η Θράκη, τα νησιά μας, ολόκληρο το Αιγαίο, βρίσκονται στο στόχαστρο της τουρκικής προκλητικότητας και επιθετικότητας. Οι προκλήσεις είναι καθημερινές. Πότε η ανοιχτή αμφισβήτηση της συνθήκης της Λοζάνης, πότε οι χάρτες με δίθεν τουρκικά νησιά του Αιγαίου, πότε η παραβίαση των χωρικών υδάτων και του εναέριου χώρου. Είμαστε σε μια φάση που η αστική τάξη της Τουρκίας, αφού έχει φροντίσει με συνυπεύθυνο τον ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση να γκριζάρει το μισό Αιγαίο, με προκλητικό τρόπο αμφισβητεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, όπως αυτά προβλέπονται από τη Διεθνή Συνθήκη για το Δίκαιο της Θάλασσας και άλλες διεθνείς συνθήκες. Τα αστικά κόμματα δείχνουν ότι τάχα ευνηδιάζονται, φαίνονται απροετοίμαστα και αναζητούν λύσεις από αυτούς που συνέβαλαν στη δημιουργία
και υπέθαλψαν την επιθετικότητα της Τουρκίας. Το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Αμερικάνοι και άλλες υπεριαλιστικές δυνάμεις δεν πρόκειται να είναι αρρωγή για μια λύση σύμφωνη με τους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Παράδειγμα, το ΝΑΤΟ, που δεν αναγνωρίζει τα εθνικά σύνορα στο Αιγαίο, αφού τα θεωρεί ενιαίο επιχειρησιακό ανατολικό χώρο και έτσι τους δίνει αέρα στα πανιά τους. Παρακαλώ να μου επιτρέψετε να απευθυνθώ προς τους ενεργείας συναδέλφους που φυλάνε Θερμοπύλες και τους απόστρατους και να τους καλέσω να αφουγκραστούν και να μελετήσουν τις θέσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Το ΚΚΕ είναι ένα αληθινά πατριωτικό κόμμα που για πάνω από ένα αιώνα αγωνίστηκε για τα δίκαια του λαού. Πολέμησε απέναντι σε κατακτητές, στάθηκε απέναντι σε δικτακτορίες. Να απομονώσουν τη Χρυσή Αυγή, τους απόγονους των συνεργατών των Ναζί, τα τσιράκια του συστήματος, τους νοσταλγούς των δικτατοριών, αυτούς που σπέρνουν το φαρμάκι του ρατσισμού, της ξενοφοβίας, του εθνικισμού, του φασισμού. Γνωρίζω ότι μπορεί να μην συμφωνούμε σε όλα, αλλά πιστεύω ότι ήρθε η ώρα να κρατήσουμε, όπως κι άλλες φορές στην ιστορία της χώρας, μαζί τη σημαία του αγώνα για το δίκαιο του λαού, για μια Ελλάδα απαλλαγμένη από φτώχεια, εκμετάλλευση, πολέμους, και γι' αυτό σας καλώ όλους σε συμπόλευση. Σας καλώ η ψήφος σας να είναι ψήφος αγώνα, συνέπειας, ελπίδας, κυραχών και όχι ψήφος τους ευκαιριακούς άρχοντες. Τώρα είναι η ώρα να ψηφίσουμε Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Σας ευχαριστώ.